Δεν τα είδα. Τα καβουράκια. Δεν τα είδα. Δεν τα είδες. Δεν τα είδα. Τον Ηρακλή τον είδε. Τον Ηρακλή που τον είδα δεν είχε σφύριγματα υπέρ. Δεν είχε σφύριγματα υπέρ. Εγώ δεν είχε σφύριγματα υπέρ. Όχι. Όχι. Θα είσαι τώρα. Ψέματα. Δημοσιογράφο είχε... ή οπαδό είσαι τώρα. Ψέματα. Τι είσαι. Ψέματα. Τι. Ρε, εσύ μόλι βλέπει κάμερα δημοσιογράφο. Βρέα σχέση την κάμερα. Α την κάμερα τώρα. Έβαλε και ακουστικά. Βρέα δεν βάλει ποτέ. Τι θε. Που τραβάει η κάμερα έβαλε και ακουστικά. Τι σε πειράζεσαι. Βάλει βγάλε και τι χρυσοκίνε και ρε. Τι ζηλεύει. Να ζηλέψω. Τι, την κεφάλα σου παίρνει σαν καρπούζινε. Δεν χωράει στην κάμερα. Ο άνθρωπο βγήκε έξω 10 μέτρα. Πάρει το κεφάλι σου. Μπορεί να κάνει zoom, μη στεναχωρεί. Κάνει zoom. Ναι. Να θεμάσαι. Τι να θεμάσαι. Σε βοήθησε β' εθνική. Σε ένα παιχνίδι πήγε να με βοηθήσει. Μάλιστα. Και δεν το ήθελε κανένα. Ποιο δεν το ήθελε. Στο παιχνίδι με τη Λαμία που έδωσε ένα πέναλτι ναι. Και έπαιζε 100-0 Ηρακλή. Έπαιζε 100-0 Ηρακλή. Ναι. Εντάξει. Ξέρετε για ποιο λόγο ήρθε από εδώ. Επειδή είναι τεχνικό το θέμα. Γυαλίζει η καράφλα σου και από όπου και αν πάει να πάρει πλάνο τυφλώνεται η κάμερα. Δευτέρα. Κατάλαβε. Ναι. Εντάξει. Πού θα σε δει ο κόσμος, ρε πες. Ο κόμος δεν ξέρω. Δεν πού θα σε δει. Τι σε νοιάζει εσένα, ο κόμος. Διαφήμιση το κάνουμε. Δεν θέλω να με κάνει διαφήμιση, θα θες λεφτά. 30% έτσι δεν με έλεγες. Αφού φέρω χορηγούς 30%. Έφερες 2-3, δεν πληρώσανε, μας φάγανε τα λεφτά. Τι έφερε. Τι. Δεν πληρώσανε. Τι πληρώσανε. Ένας που μας έφερε, πάει. Ακόμα το ψάχνουμε. Από τους 10 ο ένας που δεν πλήρωσε. Τι είναι 10 ρε κόκκινα. Από τους 10 ο ένας. 2 ήταν, 2 μας βρήκες. 2. Ε? 2. Ποιος ήταν ο άλλος. Ο Μαμαδάς 3. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Ναι. Πώς συμβαίνει οι δικοί σου πελάτες να είναι, πώς το λένε, κουτρόπολης, πώς είναι. Οι δικοί μου πελάτες ακολουθούν χρόνια. Τι ακολουθούν χρόνια. Χρόνια, όταν είναι μπαίνουν και ακολουθούν χρόνια. Δεν σταματάνε. Τι πελάτες έχεις εσύ, πού, ποιο. Όχι, δεν έχω. Πού ρε παιδί, μου είπες να σου βρω πελάτες 30% ξέρεις τι είναι 30% ρε. Αγιοχδίτη. Έλεγε ιστορίες μαγρίους ότι θα πάω στο Μέγκα, θα πάω στον Αντένα. Σύμπαγο τέτοιο πράγμα. Με πήρε ο Χάρης. Ποιο Χάρης δεν σηκώστα, ο Αλευρόπουλος. Λέω και λοιπόν θα κλείσω δουλειά στο Άξον 24. Ναι. Θα κάνουμε τη ραδιοφωνική εκπομπή τηλεοπτική. Εμένα ζήτησε. Καλά, με το καλό. Γυρνάει με τα μούτρα κάτω, σαν αποκοιμά. Δεν θα γίνει δουλειά. Γιατί ρε Κώστα δεν θα γίνει, γιατί μου είπα να μην ακουμπάω το Μαρινάκι και τον Τίγρη. Μόνο αυτό. Όχι, λέει. Γιατί μου δίνανε και 3,60 όσο έχει τι τυρόπιτε ο ξινό. Καλύτερα. Τι, να γίνω λίγο που θα γίνω φαλαβού, να μην παίρνω και τίποτα, να τρώω ξύλο τζάμπα. Εσύ θα πήγαινες. Εγώ θα πήγαινα ναι. Για 3,60. Εδώ πα τζάμπα. Τις Δευτέρες. Τι σταυροκοπιές. Και εκείνο το κουμπί, το καημένο. Ναι. Τινγκ, τινγκ, τινγκ.